Εσύ και με προβληματίζει. Δηλαδή, αν φεύγουν το πρωί τα παιδιά στις 8 και τους δίνεται η δυνατότητα, θα μου πει και φωτιό, δεν μπορούν να φύγουν. Αλλά μέχρι τις 10 το βράδυ. Πρώτα απ' όλα, μην νομίζεις ότι είναι κάτι καινούριο. Το καθόλου, μέχρι τις 10. Καθόλου. Ήταν. Αλλά γίνεται ανασχεδιασμός. Ήταν. Και γίνεται ανασχεδιασμός. Και γίνεται ανασχεδιασμός. Ποια ανάγκη σας σώθησε σε αυτόν τον ανασχεδιασμό και τι σημαίνει αυτό το πράγμα στον προγραμματισμό σας? Να τα πάρουμε από την αρχή. Βέβαια. Να τα πάρουμε από την αρχή. Ναι. Γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, με ρωτήσατε αν υπάρχει πολιτική, αν υπάρχει σχεδιασμός για το παιδί. Γιατί πράγματι είμαι στο χαρτοφυλάκιο που ασχολείται με την παιδική προστασία. Και όπως είπαμε, για μας το παιδί είναι το παιδί από τη μια με αναπηρίες, με τα σύνδρομα Down, τον αυτισμό κτλ. Από την άλλη είναι τα παιδιά τα οποία έχουν προβλήματα, είναι σε οικογένειες φτωχές, είναι παιδιά σε κακοποιητικά περιβάλλοντα κτλ. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, ενώ εμείς δώσαμε μία μάχη με τους δανειστές για να μην πειράξουμε τα οικογενειακά επιδόματα, ναι, και αυτό το, είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω ότι δεν θα πειραχτεί κανένα οικογενειακό επίδομα. Το πρώτο πράγμα που μας... Το πρώτο που πρέπει να, ξέρουμε, να πούμε, να δεν αρκούν τα οικογενειακά επιδόματα, κύριε Δάρα και κύριε Δαράκη, για να μπορέσουμε να κάνουμε μία πολιτική για το παιδί. Μάλιστα. Για το παιδί, όπως σε όλους τους χρειαζόμαστε, όχι επιδοματική, αλλά μια ουσίας. Για να δούμε τι θα κάνετε. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω εσάς, ναι, προσωπικά, δεν ξέρω πόσα παιδιά έχετε ο καθένας σας, ναι, αλλά αν θα κάνατε ακόμη ένα παιδί, επειδή θα σας έδινα εγώ 40 ευρώ το μήνα επίδομα παιδιού. Όχι, δεν είναι θέμα να αποδείτε λοιπόν, την υποδειγματικότητα. Ναι, είναι επειδή, να ξέρει ο άνθρωπος ότι μπορεί να ζήσει. Ακριβώς. Συνολικότερα. Και ότι μπορεί να αντιμετωπίσει και τις συνθήκες της καινούργιας δουλειάς, ας πούμε, που έχει. Άρα η υπογενετικότητα είναι ένα εθνικό πρόβλημα, αναμφίβολα, που όμως είναι και ευρωπαϊκό πρόβλημα, και είδαμε και τις πιο πλούσιες χώρες να έχουν υπογενετικότητα. Είναι ένα θέμα σύνθετο και αφορά κυρίως την ασφάλεια και τις παροχές που έχει ένα κράτος για το παιδί. Πάμε τώρα λοιπόν, τι θα κάνετε. Λέμε λοιπόν ότι μία από τις βασικές παροχές, η οποία αυξάνεται ανάλογα με τα παιδιά, είναι το ΚΕΑ, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το οποίο απροπό θα αρχίσει, όπως έχουμε υποσχεθεί, μέσα στον Ιανουάριο. Γιατί, για τι ποσό μιλάμε, κυρία Αυτή? Μιλάμε για 800 εκατομμύρια τουλάχιστον σε 800.000 ανθρώπους, μαζί με τα παιδιά τους, έτσι, μέσα για το 2017. Επειδή καθυστερούμε την έναρξη του ΚΕΑ για λόγους τεχνοκρατικούς και όχι από μας όλοι, γι' αυτό θα καλύψουμε τον Ιανουάριο, ναι, με τον τρόπο που καλύπταμε μέχρι σήμερα όλους αυτούς τους αντίστοιχους ανθρώπους, δηλαδή με την κάρτα σύντησης και με το ΚΕΑ στους 30 δήμους. Δηλαδή κάρτα σύντησης. Όπως γινόταν, λέει, όπως γινόταν μέχρι στιγμής. Γιατί είμαστε πίσω? Είμαστε την πίσω. Την προηγούμενη φορά μας είχατε πει Γενάρη. Ναι, ναι, θα το ανοίξουμε μέσα στο Γενάρη, αλλά παρόλα αυτά θα θέλαμε να το έχουμε ανοίξει λιγάκι πιο νωρίς. Γι' αυτό θα καλύψουμε το Γενάρη όπως καλύψαμε και τους υπόλοιπους μήνες. Από εκεί και ύστερα όμως, μέσα στο Γενάρη θα ανοίξει μεγάλη πλατφόρμα του ΚΕΑ. Πιστεύω είναι ένα πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Με τους τρεις πυλώνες δεν ξεχνιόμαστε, με το επίδομα, με τις υπηρεσίες και με το 10% στην αγορά εργασίας. Σύμφωνο. Πάμε λοιπόν τώρα, πάμε να δούμε τώρα λίγο το τα δεύτερο μέτρο. Πάμε. Το δεύτερο μέτρο. Έχουμε το ολοήμερο σχολείο. Μέχρι τι ώρα είναι? Το ολοήμερο σχολείο είναι μέχρι τις 4. Το έχουμε το ολοήμερο σχολείο πρώτα? Ακούστε. Πρώτα. Δηλαδή για να μην τα μπερδέψουμε τα πράγματα. Μάλιστα. Έχουν τη δυνατότητα αυτή, αυτό που λέτε μέχρι τις 4, όλοι οι άνθρωποι το έχουν ανάγκη. Ακούστε, τα παιδιά με. Και οι γονείς, ακούστε με. Σήμερα το 30% των παιδιών που πάνε στο δημοτικό σχολείο, εκεί που υπάρχουν τα ολοήμερα, μπορεί να πάει στο ολοήμερο σχολείο. Ένα. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι δεν είναι όλοι οι γονείς που επιθυμούν το παιδί τους να πάει στο ολοήμερο σχολείο, πρώτον γιατί έχουν και άλλο προγραμματισμό. Άρα δεν είναι de facto δεδομένο ότι όλοι οι γονείς θα επιθυμούν να πάει το όχι παιδί τους στο ολοήμερο σχολείο. Δεν έχουμε σε κάθε σχολείο, θέλετε αυτό, να πείτε. Όχι, όχι, όχι. Αυτή είναι η επαγωγή. Όχι, όχι.
Εκεί αναφέρομαι στο 30% που είναι μέχρι τώρα οι δυνατότητες μας. Οι δυνατότητες μας θα διευρυνθούν. Υπολογίζουμε ότι ένα ποσοστό που θα ζητάει να μπει στο ολοήμερο σχολείο σιγά σιγά θα μπορεί συνέχεια να καλύπτεται. Άνω τελεία, κύριε Φωτίου. Και γιατί δεν είναι τότε πρώτη έγνοια σας να φτιάξετε περισσότερα ολοήμερα, να καλύψουμε μέχρι τις 4 για ευρύτερο δυνατό αριθμό ανθρώπων, και πάτε ας πούμε σε λύσεις για μετά τις 4 μέχρι τις 10 κλπ. Τι είναι εκείνο που σας κάνει να γίνεται το ένα προτεραιότητα και να αφήνουμε πίσω το άλλο? Λοιπόν, δεν συμβαίνει αυτό. Γιατί? Συμβαίνει ακριβώς το ανάποδο. Το ένα, αυτό που λέτε, είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο το δουλεύει, το οποίο έκανε τεράστιο αγώνα επέρυσι για το ολοήμερο σχολείο. Και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά θετικά και διευρύνεται. Το άλλο που αφορά περισσότερο δικές μας αρμοδιότητες μαζί με το Υπουργείο Εσωτερικών και μαζί με το Υπουργείο Οικονομίας αφορά τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Τα ΚΔΑΠ, όπως τα ξέρει ο κόσμος, αν τα ξέρει. Αυτά υπήρχαν, κυρία. Ακριβώς. Υπήρχαν όμως με μια διαφορετική σύνθεση. Και υπάρχουν. Με ποια έννοια το λέω, για να ξέρει και ο κόσμος, όσοι τα χρησιμοποιούν βεβαίως το γνωρίζουν, οι Δήμοι είχαν τη δυνατότητα να πηγαίνουν κάποια παιδιά και να είναι μέχρι τις 10, όπως είπαμε και προηγουμένως. Με χωρούς 8 παιδιά. Μόνο που δεν ήταν στο σχολείο, ήταν οπουδήποτε αλλού ήθελε ο Δήμος. Και μερικά στο σχολείο, σε σχολεία. Δεν ήταν υποχρεωτικά. Και χώρους των Δήμων κλπ. Και ήταν σε κάποιους χώρους του Δήμου, οπουδήποτε. Μπορεί να φανταστεί κανένας. Εντάξει, μέχρι και σε αποθήκες έχω ακούσει τραβηγμένα πράγματα. Εντάξει, δεν νομίζω, αλλά... Τέλος πάντων. Δεν νομίζω. Τι αλλάζει λοιπόν τώρα? Τι αλλάζει τώρα? Το πρώτο που αλλάζει σε σχέση με τα ΚΔΑΠ είναι ένα σχεδιασμό που κάνουμε με βάση τις περσινές αιτήσεις των μητέρων, οι οποίες πήραν το βάουτσερ, όπως ξέρετε. Τα βάουτσερ είναι είτε για βρεφονιπιακούς σταθμούς, είτε για ΚΔΑΠ. Σωστά. Ναι, δηλαδή, το ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ πληρώνει τους βρεφονιπιακούς σταθμούς, ένα κομμάτι του ΕΣΠΑ, και τα ΚΔΑΠ, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΑΜΕΑ, δηλαδή ατόμων με αναπηρία. Είναι λοιπόν αυτές οι τρεις δράσεις, ή να το πούμε αλλιώς, τέσσερις. Βρεφική σταθμή, νηπιακή σταθμή, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης και κέντρα δημιουργικής απασχόλησης ΜΕΑ. Πόσα χρήματα δώσαμε? Δώσαμε 115 εκατομμύρια από τον κρατικό προϋπολογισμό. Γιατί δίνουμε έμφαση σε αυτές τις δομές. Και μόλις 64 εκατομμύρια από τα ΕΣΠΑ. Μέσα σε αυτό το πρόγραμμα βάλαμε 45.000 παιδιά για πρώτη φορά, για πρώτη φορά στη χώρα μας, που είναι από άπορες οικογένειες. Ενώ μέχρι σήμερα αυτό μιλάτε όλο το πρόγραμμα αφορούσε, έτσι, και τα ΚΔΑΠ, αφορούσε αποκλειστικά τις εργαζόμενες μητέρες. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει και οι οικογένειες οι οποίες δεν έχουν κανέναν εργαζόμενο να τύχουν τα παιδιά τους αυτής της διευκόλυνσης. Όμως, ο τρόπος με τον οποίο το κάναμε, αν θυμάστε καλά, ανέδειξε ένα κεντρικό πρόβλημα. Ποιο? Βρέθηκαν γυναίκες, βρέθηκαν μητέρες με το βάουτσερ στο χέρι και να μην μπορούν να το αργυρώσουν, κυρία Φωτίου. Διότι δεν υπήρχαν θέσεις, δεν υπήρχαν βρεφονιπιακοί σταθμοί. Μπράβο σας. Άρα αναδείχθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι το πρόβλημα ποιο ήτανε? Δεν ήτανε κάθε χρόνο πώς θα παίρναμε όλα τα χρήματα του ΕΣΠΑ, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις φάγανε το μεγαλύτερο ποσοστό των ΕΣΠΑ, γι' αυτό και εμείς τώρα συμπληρώνουμε τα 2/3 από εθνικούς πόρους. Αλλά, έτσι, λοιπόν, ποιο είναι? Αλλά είναι να μπορέσουμε να σχεδιάσουμε πού υπήρξε η ανάγκη, πού είδαμε την ανάγκη, να σχεδιάσουμε νέους βρεφικούς σταθμούς, γιατί μεγάλη ανάγκη αποδείχθηκε ότι ήταν στους βρεφικούς σταθμούς, πρώτον, και δεύτερον βέβαια να διευρύνουμε τους νηπιακούς σταθμούς. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα σχεδιασμού. Θα το κάνουμε με το Υπουργείο Εσωτερικών, με τα δεδομένα, αυτά που έχουμε στα χέρια μας. Δηλαδή τις αιτήσεις των μητέρων. Ναι, πλέον έχουμε ένα μεγάλο, ένα πολύ καλό δεδομένο. Ωραία. Για να μην προχωρήσουμε κάνουμε... τώρα, για να μην λέμε στον αέρα πράγματα. Τι θα πει, θα προχωρήσουμε? Θα προχωρήσουμε αυτά τα σημαίνει, βεβαίως. Ναι. Όχι, τα έχουμε από το Σεπτέμβριο. Από έγινε Σεπτέμβριο, η επεξεργασία. Έγινε η επεξεργασία αυτών των στοιχείων. Σήμερα λοιπόν δουλεύουμε πάνω στο πώς θα γίνει αυτό το άνοιγμα.
και το δουλεύουμε και με τα δύο συναρμόδια υπουργεία. Άρα πολύ σύντομα, μέσα στον επόμενο μήνα, θα μπορούμε και με συνεργασία των Δήμων και της ΚΕΔΕ να δούμε πώς θα προχωρήσουμε σε αυτές τις νέες δομές. Αυτό είναι το ένα. Άρα, περισσότερους βρεφικούς σταθμούς, εκεί που δεν είχαμε ούτε έναν, και εκεί που είχαμε περισσότερους, γιατί η ζήτηση ήταν 250% μεγαλύτερη, ας πούμε, από τεράστερο, την προσφορά. Δεύτερον, τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Εδώ πρέπει να συνεννοηθούμε αν όλο αυτό πρέπει να γίνεται μέσα στο σχολείο, στις εγκαταστάσεις του σχολείου. Γιατί ή τα σχολεία, τα δημοτικά σχολεία, να θα γίνουν... Με ποιον? Να συνεννοηθούμε με το Υπουργείο Παιδείας και με τους Δήμους. Ναι, διότι έχουμε μια θετική καταρχήν, πώς να πω, ανταπόκριση από την ΚΕΔΕ. Δηλαδή από την Ένωση Δήμων Ελλάδος, από τον κύριο Πατούλη. Σε συζητήσεις που έχουμε κάνει ήδη μαζί του, υπάρχει μια θετική ανταπόκριση ότι πρέπει τα ΚΔΑΠ πράγματι να πάνε μέσα στα σχολεία. Μέχρι καταλαβαίνετε... τώρα τι γίνεται, δίνατε λεφτά λοιπόν στους Δήμους και οι Δήμοι αναλάμβαναν την υποχρέωση να κάνουν αυτή τη δουλειά όπου αυτοί έκριναν. Έτσι. Τώρα λοιπόν λέτε ότι πάλι θα τα δίνουμε στους Δήμους τα χρήματα αυτά. Βεβαίως. Αλλά θα έχουν την υποχρέωση να το κάνουν μέσα στα σχολιά. Ωραία. Τι γλιτώνεται με αυτόν τον λοιπόν, τρόπο. Να μην φεύγει το παιδί, να δούμε λίγο να αυτό. Έχει μια συνέχεια. Θα δούμε μέσα στο τώρα. Και θα υπάρξει και ένας εξορθολογισμός, κύριε Δάρακη. Κύριε Δάρακη, δηλαδή το πολύ απλό. Δεν μπορεί το, όταν λειτουργεί το ολοήμερο σχολείο και τελειώνει τις 4, εσύ να λες ότι υπάρχει βάρδια δίπλα του στο ΚΔΑΠ 2 με 6. Ποιος θα πάει να κάνει τη βάρδια εκεί? Το προσωπικό, λέω, θα είναι το ίδιο? Όχι, το προσωπικό δεν είναι το ίδιο. Τι θα αλλά αλλάξει? Εμείς λέμε, άλλο είναι το προσωπικό των ΚΔΑΠ και άλλο είναι το προσωπικό των ολοήμερων. Εμείς λέμε ότι δεν πρέπει να ταυτίζονται αυτά τα δύο. Οι ίδιες ώρες να γίνεται το ίδιο πράγμα. Να είναι μία συνέχεια. Αλλά λέμε και ότι λογικό είναι άκουγε παιδαγωγικό και σωστό να υπάρχει μία, άμα τη λήξη του ολοήμερου ή να δούμε σε ποια σχολεία δεν λειτουργεί το ολοήμερο, να υπάρχει μία βάρδια 4 με 8. Είναι μία βάρδια παιδαγωγικά η οποία μπορεί να εξυπηρετήσει τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης. Και ένα ακόμη λόγο. Εμείς δεν θέλουμε τα δημοτικά σχολεία να γίνουν κέντρα γειτονιάς. Δεν έχουμε καταλάβει ότι όσο ενισχύουμε το δημόσιο σχολείο, τα δημοτικά σχολεία συγκεκριμένα, τόσο πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα παραβατικότητας, το πώς οι νεολαίοι ασχολούνται και τα λοιπά με άλλα θέματα θα μπορούν να εκλείψουν. Κυρία Φωτίου, θέλουμε λοιπόν τα δημοτικά σχολεία του τόπου μας να είναι πόλος έλξης των παιδιών και εκεί να είναι οι γονείς να έχουν το κεφάλι τους ήσυχο, ότι το παιδί τους είναι εκεί στο σχολείο, ότι παίρνει ενισχυτική διδασκαλία και πολλές άλλες γνώσεις και δεξιότητες. Ποιος θα κάνει τις προσλήψεις του προσωπικού μετά τις 4, για αυτά τα πράγματα μετά τις 4 σχολείο? Σήμερα ήδη προσλήψεις γίνονται με συνεχείς ανανεώσεις από αυτούς που έχουν ήδη προσληφθεί από το προηγούμενο ΕΣΠΑ. Αυτό το θέμα, εμείς ξέρετε ότι προσπαθούμε σε όλες τις λύσεις που έχουμε να μην υπάρξει κανείς εργαζόμενος, από αυτούς τουλάχιστον που εργάζονται σήμερα, εκτός εργασίας. Αυτή είναι και η φροντίδα μας και τώρα. Κανείς δεν θα υπάρξει εκτός εργασίας, θα υπάρξει όμως ένας εξορθολογισμός όλων των δράσεων και καλύτερη χρησιμοποίηση και καλύτερη προσφορά των εργαζόμενων σήμερα στα ΚΔΑΠ. Ερώτηση σε αυτό. Το ολοήμερο μου δίνεται τη συνέχεια. Το 70% δεν έχει ολοήμερο. Όχι, τι όχι, κάνει? Δεν είπα αυτό. Δεν είπατε ότι 30% καλύπτουμε? Είπα 30% από τα παιδιά στα σχολεία. Εγώ ρωτάω τώρα το εξής. Εκεί που δεν υπάρχουν ολοήμερα σχολεία, τι κάνουν τα παιδιά? Ακούστε. Διατηρούνται στο σχολείο, μένουν για κάποιο λόγο, φεύγουν, πάνε σπίτι τους και ξαναγυρίζουν? Το ολοήμερο είναι θεσμός ο οποίος διευρύνεται σήμερα σε όλη την επικράτεια. Αυτή είναι η πολιτική της κυβέρνησής μας. Ξέρετε, το ξέρετε, το έκανε τι σημαίνει αυτό? Ο κύριος Φίλης. Εγώ ξέρω, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, ότι ο κύριος Φίλης είχε πει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ότι θα είναι παντού σε όλα τα σχολεία. Ακριβώς. Υπάρχει ή δεν υπάρχει αυτό το πράγμα? Λοιπόν, αυτό στείλεται. Ή δεν το γνωρίζετε αυτό το πράγμα, να απευθυνθούμε στο Υπουργείο Παιδείας? Όχι, πράγματα. Ναι. Ακούστε, ο πληθυσμός ο μαθητικός των δημοτικών είναι 600.000 παιδιά.
Αυτός βρίσκεται σε 10.000, σας λέω χοντρά νούμερα, δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά για να μας μείνουν 10.000 σχολεία σε όλη τη χώρα. Το ολοήμερο ήδη βρίσκεται στο 20% των σχολείων αυτών και λειτουργεί. 20%. Και διευρύνεται καθημερινά. Ωραία. Τι θα κάνουν λοιπόν τα παιδιά αυτά που δεν έχουν, πάμε. Είναι προφανές ότι θα πρέπει να σχεδιαστεί αυτό και στο μεταβατικό στάδιο, σε ποια σχολεία δεν έχουμε. Και άρα, ακριβώς, άρα αυτό που συζητάμε εδώ είναι ένας ακριβής σχεδιασμός του μεταβατικού προγράμματος και του συνολικού προγράμματος. Ξέρετε ποια είναι η ανησυχία, κυρία Φωτίου. Για να λέμε τα πράγματα, γιατί δεν λέμε καθαρές κουβέντες. Υπάρχει περίπτωση τελικά να γίνει το ανάποδο. Δηλαδή, να μπούμε σε μια διαδικασία να μην υπάρχει το ολοήμερο. Να υπάρχουν αυτές οι δομές που μέσα από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης θα αναπτυχθούν ώστε να καλύπτουν μετά το πέρας του σχολείου όλες τις διαδικασίες, με ό,τι σημαίνει αυτό και εργασιακά για τους ανθρώπους που θα απασχολούνται εκεί. Ορομίσθη, με ευκαιριακές σχέσεις. Και έτσι αντιμετωπίζεται και ένα θέμα μη πρόσληψης ανθρώπων, ας πούμε, στις κανονικές, το ολοήμερο κλπ. Έχουμε τέτοιο φόβο. Είναι δεδομένη η βούληση ότι το ολοήμερο θα αυξάνει και θα μειώνεται το άλλο. Ακριβώς αυτό μόλις είπα και το ξέρετε. Ναι. Αν θέλετε όμως να το ξαναπώ, ναι. Είναι. Έχουμε πάντα στο μυαλό μας κανείς από τους εργαζόμενους να μην χάσει τη δουλειά του σε τόσο δύσκολες εποχές, να γίνει η καλύτερη χρήση όλων για το καλό ως το δυνατόν περισσότερων παιδιών. Αυτό σημαίνει σχεδιασμός. Μάλιστα. Δεν σημαίνει να μένουμε κατάπληκτοι ότι ξαφνικά μείναν οι γυναίκες με το βάουτσερ στο χέρι. Αυτό είναι το δεύτερο που κάνουμε. Το τρίτο που κάνουμε, θα βγάλουμε ένα νόμο πολύ γρήγορα. Ήδη βρίσκεται στο Υπουργείο μας και το διαβουλευόμαστε και με τα συναρμόδια Υπουργεία για την υιοθεσία και την αναδοχή. Με ένα μεγάλο πρόβλημα, τεράστιο, όπου πια για πρώτη φορά στη χώρα μας θα υπάρχουν σαφή εθνικά μητρώα και σαφής φορέας μέσα στο Υπουργείο, όπου θα είναι υπεύθυνος για την αναδοχή και την υιοθεσία. Θα είναι πολύ σημαντικό, θα έρθετε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα σε όλες τις πτυχές, γιατί είναι ιδιαίτερο πράγμα και ευαίσθητο. Και το τελευταίο, ναι, θα έχουμε έναν τον ΟΓΑ, όπως σήμερα ένα κομμάτι, ναι, του παραμένει και θα έχει σχεδιασμό αποκλειστικά να δίνει όλα τα προνοιακά επιδόματα και έτσι δεν θα έχετε τις συμπαθείς συναδέλφους σας που αναγγείλαν το πρωί ποιος δήμος δίνει σήμερα το τάδε προνοιακό, ναι, ποιος άλλος. Όλα τα προνοιακά θα δίδονται την ίδια μέρα από τον ΟΓΑ και άρα θα τελειώσει αυτή η ανησυχία του κόσμου, δίνει ο δικός μου δήμος σήμερα ή αύριο ή μεθαύριο. Ένα αυτό, άρα σχεδιάζουμε, επανασχεδιάζουμε, ναι, τον ΟΓΑ. Και το τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι θα μπουν κανόνες, κοινοί κανόνες λειτουργίας για όλα τα ιδρύματα της χώρας. Γιατί σήμερα όλο το προνοιακό κράτος βασίζεται σε 1500 και άνω φιλανθρωπικά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα πολλών μορφών, στα οποία το κράτος έχει αποθέσει την προνοιακή πολιτική. Άρα, μην ανοίξετε όλα. Θέλουμε να είστε πάλι όμως εδώ. Αυτό είναι σχεδιασμός του κοινωνικού κράτους αλληλεγγύης. Αυτός είναι σχεδιασμός. Εάν γίνει και πράξη, δεν είναι όλα καλά. Ελπίζω να το, να το κάνουμε και θα το, σε αυτό δουλεύουμε. Μια ερώτηση απεγνωσμένων, γιατί βλέπω αρκετά SMS εδώ πέρα που έρχονται και λέει είμαι άνεργη και άλλος άνεργος. Λέει φιλοξενούμε στο σπίτι μου. Τι θα γίνει, και αδικαιούμαι ή όχι? Βεβαίως δικαιούται και αν διαβάσει ακριβώς τις διατάξεις του ΚΕΑ θα δει με ποιους όρους, εφόσον τα εισοδήματά του είναι κάτω από το πλαφόν που έχουμε πει, θα μπει στην πλατφόρμα αύριο, μεθαύριο που θα ανοίξουμε και θα δει τα δικαιώματά του. Εξάλλου γι' αυτό κάνουμε τα 254 κέντρα κοινότητας, ώστε κανείς πολίτης αυτής της χώρας να μην ξέρει πια τα δικαιώματά του. Θα πηγαίνει στο Δήμο και θα τα μαθαίνει όλα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας μέρα. Και ξέρεις τι λένε εδώ πέρα.